Γιώργος Φιντικάκης, δημοσιογράφος του Euro Today, ειδικό σε ενεργειακά θέματα, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Φιντικάκη. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Φιντικάκη, πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα άρθρο στο Euro Today όσον αφορά το περιστατικό που είχαμε στην Κάσο με την πόντιση του καλωδίου. Θέλω να μας πείτε αρχικώς ποια πιστεύετε ότι είναι η σημασία η γεωστρατηγική του καλωδίου και τι μηνύματα προσπαθεί να στείλει η Άγκυρα όταν μένει έξω από ένα τόσο μεγάλο έργο που όπως γράφεται κοστίζει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς, ότι σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα ενεργειακά μεγάλα έργα στην περιοχή μας και ειδικά αυτά που αφορούν τους πράσινους διαδρόμους του μέλλοντος, δηλαδή όχι παραδοσιακούς αγωγούς φυσικού αερίου, αλλά μεγάλες λεωφόρους οι οποίες θα μεταφέρουν καθαρή ενέργεια τα επόμενα χρόνια. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η οποία έχει μπλοκάρει, υπάρχουν αντιρρήσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, την ελληνική δηλαδή και την κυπριακή πλευρά. Αυτό το περιστατικό που συνέβη στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία της ουσίας παρεμπόδισαν το ιταλικό πλοίο που διεξήγαγε έρευνες για τη μελλοντική εγκατάσταση του καλωδίου στην περιοχή, έρχεται να αναδείξει αφενός τη γεωστρατηγική σημασία αυτού του έργου, για το οποίο ενδιαφέρεται και το Ισραήλ, γιατί η κατάληξη του έργου στην πλήρη του ανάπτυξη είναι η διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Έρχεται λοιπόν να αναδείξει την γεωστρατηγική του σημασία, αλλά και να μας πει, να μας θυμίσει ότι όσο καθυστερεί, όσο παραμένει βραχυκυκλωμένο, μπλοκαρισμένο και δεν επιλύονται οι διαφωνίες προκειμένου να πάρει μπροστά και να ξεκινήσει, τόσο δίνεται τροφή και πάτημα σε τρίτους παράγοντες και σε σενάρια όπως αυτό ας πούμε, που είχε καταθέσει πρόσφατα από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο Μάθιου Μπράιζα, είναι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο οποίος είχε ρίξει στο τραπέζι την ιδέα, κατέθεσε την ιδέα περί μια διασύνδεσης Κύπρου-Τουρκίας. Είναι δηλαδή πολλά τα μηνύματα που στέλνει το περιστατικό που συνέβη στην περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου γύρω από τις ενεργειακές διασύνδεσεις. Είναι πολλά τα μηνύματα που στέλνει προκειμένου να μην τα λάβουμε υπόψη. Η διαχείριση δηλαδή που λέτε από ελληνικής πλευράς λίγο σηματοδοτεί την πορεία, γιατί όπως εντοπίζετε και στο άρθρο σας πολύ συχνά είδαμε κάτι παρόμοιο να ξαναγίνεται πάλι με ιταλική εταιρεία, την National Geo, που είχε γίνει με τον EastMed. Και επειδή ο EastMed λόγω της ενεργειακής γεωγραφίας όπως διαμορφώνεται μπορεί κάποια στιγμή, μάλλον δεν έχει φύγει ποτέ από το τραπέζι, μπορεί να ξαναδούμε δηλαδή τα ίδια σε περίπτωση που η στρατηγική χάραξη που περνάει μέσα από τις ΑΟΣ της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ να έχουμε πάλι παρεμπόδιση. Αυτή την ώρα η υπόθεση του EastMed είναι παγωμένη. Εδώ και αρκετό καιρό δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα κανενός από τους εμπλεκόμενους, καμιάς από τις εμπλεκόμενες χώρες, οι οποίες στον αρχικό του σχεδιασμό ήταν η Ιταλία, όπου και θα κατέληγε ο αγωγός αυτός, μεταφοράς φυσικού αερίου, η Ελλάδα και η Κύπρος φυσικά. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε, αναφερόμαστε στο θέμα του EastMed, δεν είναι άλλος επειδή μας δείχνει ένα μοτίβο. Δηλαδή θυμάμαι και θα θυμούνται οι ακροατές
όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την υπόθεση του 2021, ότι και πάλι η Τουρκία σε μια εποχή αρκετά διαφορετική με τη σημερινή, με πολύ περισσότερες προκλήσεις, με πολύ μεγαλύτερη ένταση στα ελληνοτουρκικά και διαφορετική από το 2024. Παρόλα αυτά και τότε το μοτίβο ήταν παρόμοιο. Είχε παρεμποδιστεί η έρευνα από το συγκεκριμένο ιταλικό πλοίο η οποία γινόταν για να, για να γίνουν προπαρασκευαστικές εργασίες σε ό,τι αφορά τον αγωγό EastMed, και είχε δείξει η τουρκική πλευρά με τη στάση αυτή πως δεν πρόκειται να μείνει αμέτωχη σε μεγάλα ενεργειακά project και γενικότερα σε μεγάλα έργα μεταφορών θαλάσσιων, ενεργειακών, θα έλεγα ακόμα και τεχνολογικών, γιατί το τελευταίο διάστημα συζητάμε και για διάφορους αγωγούς μεταφοράς οπτικών ινών από την Ελλάδα μέχρι και τη Σαουδική Αραβία. Είχε τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, καταστήσει σαφές ότι θα αντιδρά σε κάθε μεγάλο έργο που την παρακάμπτει. Και η αλήθεια είναι εδώ ότι αν δει κανείς το χάρτη, δηλαδή, αν δει κανείς τη γεωγραφία και τις εξελίξεις, δεν είναι με το μέρος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει ούτε ένα έργο από τα μεγάλα που δρομολογούνται. Το συγκεκριμένο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι το πιο όριμο. Ανοίγω μια παρένθεση και την κλείνω εδώ. Δεν υπάρχει κανένα έργο από τα μεγάλα που δρομολογούνται στο οποίο η Τουρκία να συμμετέχει άμεσα ή έμεσα. Από αυτά που ενώνουν ή θα ενώσουν την Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική, την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη με το Ισραήλ. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Έχει μείνει εκτός. Σε για λόγους, επαναλαμβάνω, που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφία αφενός, αλλά και με μια σειρά εξελίξεων. Και η πολιτική, και η πολιτική αστάθεια όμως. Γιατί, και η πολιτική αστάθεια, γιατί αν θυμηθούμε πριν από μερικά χρόνια υπήρχε η συζήτηση το Ισραήλ να περάσει αγωγούς μέσα από την Τουρκία, αλλά με την πολιτική αστάθεια δεν υπάρχει και στη Δύση γενικότερα. Αυτό που όμως θέλω να μας πείτε, αυτή τη στιγμή η γεωγραφία, η θαλάσσια γεωγραφία είναι με το μέρος μας, γιατί το δίκαιο της θάλασσας το προβλέπει αυτό. Η ελληνική πλευρά μέσω της διπλωματίας, μέσω της διεθνοποίησης του ζητήματος, γιατί όπως είπατε εμπλέκεται η Κομισιόν σε μια τέτοια δύσκολη φάση με την ενέργεια, η Ευρώπη αναζητά αυτόχθονες πηγές για να καλύψει τις ανάγκες της. Πώς πρέπει να κινηθεί, πιστεύετε, η ελληνική πλευρά? Εγώ νομίζω ότι η ελληνική πλευρά μέχρι τώρα κινείται καλά. Δηλαδή θα δείτε ότι στο παιχνίδι των ενεργειακών διαδρόμων διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και μία δεκαετία και παραπάνω από μία δεκαετία έχουν μία σταθερή στάση. Υποστηρίζουν τα μεγάλα έργα, τους μεγάλους ενεργειακούς διαδρόμους, παλιότερα ήταν ο EastMed, τώρα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, τέτοιες μεγάλες λεωφόρους, δηλαδή μεταφοράς ενέργειας. Έχουν μια συνεπή στάση όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία να κάνουν ό,τι μπορούν για να προχωρήσουν τα έργα αυτά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το κανονιστικό πλαίσιο, το θέμα χρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία και στην πράξη με τις κοινοπραξίες που στείνονται ανάμεσα στις εταιρείες, αλλά κυρίως και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή οι συμμαχίες, οι τριμερείς, η ενεργή εμπλοκή του Ισραήλ, η στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σταθερά την τελευταία δεκαετία για όλα αυτά τα έργα, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Και αυτό πιστώνεται στις ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες σε άλλα θέματα έχουν τηρήσει εντελώς διαφορετική στάση. Σε άλλα θέματα δεν έχει υπάρξει συνέχεια, δηλαδή, στο ελληνικό κράτος. Εδώ, σε αυτό το ζήτημα, υπάρχει μια συνέχεια. Επομένως, το διακύβευμα, το κρίσιμο εδώ σημείο, είναι
αφού έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, να περάσουμε στην επόμενη πίστα, στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση, εμπροκειμένου, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, είναι να τα βρει η κυπριακή πλευρά με την ελληνική, να βρεθεί μια λύση στις διαφωνίες, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι αξεπέραστες. Δηλαδή, το βασικό θέμα στο οποίο διαφωνεί η κυπριακή πλευρά είναι το κόστος που θα επομισθούν οι Κύπροι καταναλωτές κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου αυτού. Και το οποίο έχει υπολογιστεί από το φορέα υλοποίησης του έργου, τον ΑΔΜΙΕ, σε 150 εκατομμύρια στην εξαετία 2025-2030. Εάν το επιμερίσει κανείς ανά έτος είναι 25 εκατομμύρια ευρώ, και αν το επιμερίσει σε κάθε καταναλωτή το κόστος αυτό, σε κάθε Κύπριο καταναλωτή, είναι, αν θυμάμαι καλά, 30 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή κάτι απαγορευτικό. Για να... Ναι. Κλείνοντας τώρα, κύριε Φιντικάκη, ήθελα, έχετε οριοθετήσει τις 12 Αυγούστου ως ένα κρίσιμο ραντεβού που οι κοινοτικοί θα κάνουν μια τηλεδιάσκεψη. Να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, το κρίσιμο ραντεβού, και να κλείσουμε. Είναι ένα ακόμα από τα πάρα πολλά ραντεβού που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες γύρω από το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έχουμε ένα serial, όπως λέγαμε, με μια σειρά από διαφωνίες, μια διελκυστίνδα δηλαδή για πολλά επιμέρους θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτό που είπαμε μόλις πριν, το κόστος που θα επομισθούν οι Κύπροι και οι Έλληνες καταναλωτές αντίστοιχα, αλλά οι αντιδράσεις έρχονται από την Κύπρο. Και στη συνάντηση που έγινε την Τρίτη, σε μια τηλεδιάσκεψη μάλλον από τις πολλές που έγινε την Τρίτη με στελέχη της Κομισιόν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει με 657 εκατομμύρια το έργο αυτό. Σε μια συνάντηση λοιπόν όπου συμμετείχαν, τηλεδιάσκεψη που συμμετείχαν στελέχη της Κομισιόν, εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, εκπρόσωποι των δύο ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών, εκπρόσωποι του ΑΔΜΙΕ, τέθηκαν όλα αυτά τα θέματα. Επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί εάν έχει υπάρξει πρόοδος στις εκκρεμότητες. Δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος, ούτε και βγήκε λευκός καπνός. Και ανανεώθηκε το ραντεβού για τις 12 Αυγούστου. Η 12 Αυγούστου έχει μια κρισιμότητα υπό την έννοια ότι ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο προμότερ του έργου, ο φορέας υλοποίησης, έχει ενημερώσει πως για να... για να δώσει το τελικό OK στον κατασκευαστή του καλωδίου είναι η γαλλική εταιρεία Nexans. Το καλώδιο έχει προϋπολογισμό 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και όλο το έργο μαζί κοντά στα 2 δις. Για να δώσει λοιπόν το τελικό OK στην γαλλική αυτή εταιρεία, πρέπει να έχουν λυθεί όλες οι εκκρεμότητες οι ρυθμιστικές μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Άρα η 12η Αυγούστου έχει αυτή την έννοια από πλευράς, ας πούμε, οροσύμου. Αλλά περισσότερο έχει σημασία να κρατήσει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, αν πραγματικά ισχύει αυτό που είχε πει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Καθημερινή, ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου γεωπολιτικά, πολιτικά και ενεργειακά είναι ύψιστη σημασία για την Κύπρο, αν αυτό ισχύει και είναι έτσι, πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν όλα αυτά. Απαντάω έτσι και στην προηγούμενη ερώτησή σας που μου είπατε τι πρέπει να γίνει, και να περάσει στο επόμενο στάδιο η κατάσταση. Μάλιστα. Σε ελπίζω ότι θα πάνε έτσι τα πράγματα, έτσι αλλιώς η Κύπρο είναι εκπαιδευμένη σε αυτό το, τουλάχιστον το πολιτικό προσωπικό, γιατί και τότε που ξεκίνησαν οι οριοθετήσεις των οικοπαίδων, τότε που ξεκίνησαν οι γιατρήσεις, πάλι υπήρχαν στα θαλάσσια οικόπεδα απειλές, όμως η Κύπρος προχώρησε και προχωρά σταθερά. Κύριε Φιντικάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.